Γεια χαρά στους φίλους, σε αυτό το βίντεο θα δούμε το πρόγραμμα Malwarebytes ADW Cleaner 7. Για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα επιπρόσθετο του Malwarebytes, είναι δωρεάν και αξίζει να το χρησιμοποιήσουμε. Πειρέξουμε και εδώ τα ελληνικά. Κάνουμε ένα relance για να δούμε την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να εντοπίσουμε και να διαγράψουμε adware, toolbars, δυνητικά ανεπιθύμητα προγράμματα και αεροπειρατές προγράμματος περιήγησης από τον υπολογιστή. Με τη χρήση αυτού του προγράμματος μπορούμε να αφαιρέσουμε πολλούς τύπους ανεπιθύμητων προγραμμάτων. Αυτό με τη σειρά του θα μας δώσει έναν πιο εξορθολογισμένο υπολογιστή και μια καλύτερη εμπειρία χρήστη κατά την περιήγηση στο ίντερνετ. Ξεκινάει εδώ τη σάρωση. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αφαίρεση ανεπιθύμητων γραμμών εργαλείων και αεροπειρατών σελίδων. Η εφαρμογή αυτή έχει σχεδιαστεί για να αναζητά και να διαγράφει όλες τις ανεπιθύμητες εφαρμογές, συχνά συσσωρευμένες, που μερικές φορές επισυνάπτονται σε δωρεάν εφαρμογές. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Οπότε, αν βάζετε ένα δωρεάν πρόγραμμα, τσουπ, τρώτε και έναν ιό. Το Cleaner είναι συμβατό με τα Windows XP, τα Vista, τα 7, τα 8, τα 8,1 σε συστήματα 32 και 64 bit. Αλλά πάνω σε αυτό δεν έχω λειτουργήσει τα Windows 10 για να σας πω αν λειτουργούν και σε αυτό. Δεν έχω λειτουργικό τέτοιο καθώς δεν τα πολύ συμπαθώ. Όμως μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στο αρχείο και στα εργαλεία δεν έχει πάρα πολλές επιλογές. Εδώ σε επιλογές έχουμε κάποιες απλές επιλογές στην διαγραφή και στην επαναφορά. Βλέπουμε εδώ στην επαναφορά που κάνουμε επαναφορά proxy, Winsock, το οποίο το έχει και προεπιλεγμένο, και κάποιες άλλες συγκεκριμένες πολιτικές πάνω στην οποία το συγκεκριμένο πρόγραμμα σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας, τη βάση δεδομένων και τη διαγραφή εφόσον θέλετε να κάνετε για κλειδιά επιλογών εκτέλεση αρχείου εικόνας και προφόρτωση αρχείων. Τα αρχεία δηλαδή τα οποία προφορτώνονται. Στο αρχείο συμβάντων έχει προεπιλεγμένο να εμφανίζει το αρχείο καταγραφής στο τέλος της άρρωσης, φυσιολογικό, και να εμφανίζει το καθαρό αρχείο καταγραφής και την επόμενη επανεκκίνηση. Διάφορα εάν εντοπιστούν κακόβουλο πρόγραμμα περιήγησης ρυθμίσης. Έχει την Google, εμείς καλό είναι να επιλέξετε το DuckDuckGo, από το οποίο είναι και το πιο σύνηθες πρόγραμμα περιήγησης το οποίο διαθέτει ιούς και μπαίνει συνήθως χωρίς την αδειά σας. Στα αρχεία συμβάντων εδώ θα σας εμφανίσει είτε τον καθαρισμό είτε την ανίχνευση λαθών, στη σάρωση δηλαδή αναλυτικά κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, έχει κάνει την έρευνα, έχει βρει κάποιον ιό, έναν εδώ όπως βλέπουμε, το Optional Legacy, τον οποίο μπορούμε να τον διαγράψουμε με τον καθαρισμό. Μόλις κάνουμε επιλογή καθαρισμού, κάνει και το ανάλογο restart για να ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις τις οποίες κάναμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε αναλυτικά τι έχει βρει και τι δεν έχει βρει, είτε στους folders, στους files, στο DLL. Είναι ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για απλή χρήση, για να εντοπίζει malware, bytes και οτιδήποτε adware, malware εντοπίσει στον υπολογιστή, το καθαρίζει. Μπορεί να, όπως προανέφερα, με το malware, bytes, είτε με τη free έκδοση, είτε με την επιπληρωμή, να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε εύκολα και απλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τα επόμενα βίντεο.